τον ειδικό εφέτη ανακριτή που έχει αναλάβει τις έρευνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών επισκέφτηκε σήμερα ο συνήγορος 8 επιβατών Λουκάς Αποστολίδης προκειμένου να ζητήσει την διεύρυνση των ερευνών και του κατηγορητηρίου. Ο κύριος Αποστολίδης υποστήριξε ότι έπειτα από τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών προέκυψαν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Μετά την κατάθεση της έκθεσης των πραγματογνώμων προκύπτουν κατά την άποψή μου πολύ σοβαρά στοιχεία για διεύρυνση του πεδίου ανέβρεσης ευθυνών. Και για εμάς, όπως στο υπόμνημά μας τονίζουμε, είναι ότι είναι στο χώρο των αποφάσεων, που ο χώρος των αποφάσεων είναι ο τριχοτοπημένος ΟΤΕ, ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η Hellenic Train και η ΡΑΣ. Ο κύριος Αποστολίδης δήλωσε ότι μετά την ανέβρεση του μαύρου κουτιού προέκυψε ότι από το 2018 δεν λειτουργούσε. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Τα συστήματα ασφαλείας ουσιαστικά από το 2018 έπαυσαν να λειτουργούν εγκατεστημένα, πιστοποιημένα. Και τα τρία βασικά συστήματα, δηλαδή το πρώτο βασικό σύστημα που αποτελεί και την βάση των συστημάτων ασφαλείας, είναι η κατάληψη των πεδίων επί της γραμμής και το δεύτερο η φωτοσήμανση. Στο μεταξύ, σήμερα κατέθεσαν στο γραφείο του ανακριτή 4 επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας που βοήθησαν άλλους επιβάτες να απεγκλωβιστούν. Επίσης, αναβολή ζήτησε και πήρε για να απολογηθεί στις 17 Ιουλίου ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων. Χθες, μάλιστα, προκλήθηκε σύγχυση όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η είδηση ότι παρολίγο να συγκρουστούν δύο τρένα στο σταθμό του Μεζούρλου στη Λάρισα και τελικά η σύγκρουση αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Τελικά η Hellenic Train διέψευσε κατηγορηματικά το ρεπορτάζ με την επιφύλαξη να ακολουθήσει και την νόμιμη οδό, υποστηρίζοντας ότι οι δύο σειρμοί βρίσκονταν σε διαδικασία ζεύξης κατά την οποία δένονταν χωρίς να υπάρχουν επιβάτες για να ταξιδέψουν μαζί ως ένα σειρμός και δεν υπήρξε κίνδυνο σύγκρουσης.